Ο κύριος Μαντάς έχει το λόγο για 2 λεπτά. Έχουμε ένα πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, της κυβέρνησης και με τους συναδέλφους που στηρίζουν την κυβέρνηση. Δεν αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο την πραγματικότητα, από ό,τι φαίνεται. Και πρέπει, προφανώς, ναι. Αφού το λέτε, λοιπόν, προφανώς, να συνεχίσω σε αυτό που θέλω να πω. Και έχετε και ένα ακόμη πρόβλημα. Υπάρχει ακόμη ένα πρόβλημα, να το πω. Ότι προσπαθείτε να μας πείσετε για τις καλές σας προσωπικές προθέσεις, τις οποίες δεν έχουμε καμία αμφιβολία, αλλά έχετε ένα πολύ κρίσιμο πρόβλημα. Έχετε από πίσω σας, και έχετε δυστυχώς και μπροστά σας, απλώνεται μια πολιτική η οποία είναι θανατηφόρος. Τελεία. Είναι πραγματικά έτσι όπως σας το λέμε. Νομίζω ότι δεν μπορείτε εύκολα να πείτε διάφορα πράγματα και διάφορες, πώς να το πούμε, να εκφράσετε διάφορες λύσεις, διότι δεν έχετε ούτε καν το ηθικό πλεονέκτημα από την πολιτική σκοπιά του εννοώ. Γιατί έχετε από πίσω σας πολιτικές και στο μέλλον σχεδιάζετε πολιτικές, οι οποίες είναι αδύνατον, συγκρούονται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα σας πω 2 πράγματα, επειδή είπε η κυρία Βούλτεψη ότι δεν έχουμε προτάσεις. Εγώ λοιπόν σας λέω αύριο, κάντε πόθα ενέσχυση σε όλους τους γιατρούς. Το έχουμε προτείνει εδώ και 15 χρόνια. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι τα λαμόγια, πώς κυκλοφοράνε με τις τζιπάρες και ναι, θα το... πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Διότι σε αυτούς οι οποίοι μιλάτε... 1 λεπτό. Σοβαρά, ισχύει, σοβαρά. Τότε πώς είναι δυνατόν... Κοιτάξτε, οι περισσότεροι από εμάς που μιλάμε είμαστε στο σύστημα πάρα πολλά χρόνια. Ακούστε. Οι περισσότεροι από εμάς που μιλάτε είμαστε στο σύστημα πάρα πολλά χρόνια και δεν μπορούμε ακόμη να ακούμε ότι αυτό έχει γίνει. Λοιπόν, υλοποιήστε το αν το έχετε κάνει. Υλοποιήστε το. Αύριο, μέσα σε μισό μήνα μπορείτε να το υλοποιήσετε. Σε μισό μήνα. Δεύτερον, υλοποιήστε, και αυτό μιλάω για τα θέματα που δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα λόγω του κανονισμού να τα κουβεντιάσουμε και να έχουμε. Λέω το εξής. Κάντε τις τομεακές επιτροπές ψυχικής υγείας χτες. Τώρα. Με αποφασιστικές αρμοδιότητες. Είναι κρίσιμο αυτό. Πάρα πολύ κρίσιμο. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Τρίτον, σε σχέση με αυτό που είπε ο Υπουργός, και θέλω να το απαντήσω, για να το διευκρινίσω. Είπαμε με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι θα στηρίξουμε ελέγχους, διαδικασίες όσο γίνεται πιο γρήγορες. Να ξεκαθαρίσει ένα τοπίο, το οποίο πράγματι έχει ζητήματα. Αλλά όχι αυτό να γίνει σε βάρος των εργαζομένων, οι οποίοι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι μήνες απλήρωτοι και αρχίζουν και εγκαταλείπουν σιγά σιγά τις δομές. Όχι να εγκαταληφθεί το σύστημα αυτών των δομών για να καταρρεύσει. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι η δικιά μας η τοποθέτηση είναι αυτό όλο να μπει μέσα σε ένα δημόσιο κοινωνικό έλεγχο στην προοπτική της ένταξης. Ολοκληρώστε, κύριε Συνάδελφε. Σε ένα ενιαίο δημόσιο σύστημα. Τελεία και παύλα. Να προσπαθήσουμε λοιπόν. Και θέλω να πω το εξής, τελειώνοντας, 1 δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε, και συγχωρείτε. Πιστεύω το εξής. Εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε, και μιλάω σε ζενωτικό κοινωνικό μέτωπο, μαζί με όλο τον κόσμο που αγωνίζεται αυτή την ώρα, μπορούμε να εγγυηθούμε πράγματι μια σοβαρή και ριζική μεταρρύθμιση στην πραγματικότητα που υπάρχει, μιλώντας ειδικά για το θέμα της ψυχικής υγείας. Με προσανατολισμό στην κοινότητα, με στρατηγική μας επιλογή πρώτα απ' όλα στην πρόληψη και στην πρόληψη και ιδιαίτερα θα έλεγα στα παιδιά και στην τρίτη ηλικία. Από εκεί έχουμε μεγάλα κενά, έχουμε πάρα πολύ μεγάλα κενά και μπορούμε να τα εγγυηθούμε όχι ως μάγοι, δεν είμαστε μάγοι. Έχουμε διαφορετικές πολιτικές. Πολύ διαφορετικές. Ολοκληρώστε όμως, κύριε Συνάδελφε, γιατί έχουμε υπερβεί τον χρόνο. Η Υπουργός, κυρία Σκοπούλη, έχει το λόγο.